στο προηγούμενο επεισόδιο της εκπομπής με το τροχόσπιτο. Ο Πασχάλης αναγνωρίστηκε από την μπλούζα του. Με το που μπήκα μέσα λέει Πασχάλη και λέω Είδαμε το πρώτο μας κάστρο. Τέτοια σπίτια έχει στην Κυψέλη σιγά. Και συνεχίσαμε ταξιοθέατα φτάνοντας μέχρι το Smooth Cave. Το όνομα τι νομίζεις ότι σημαίνει? Ζούσανε τα Smooth εδώ πέρα είπαμε. Τώρα δεν έχει μείνει κανένα δυστυχώς. Στο τέταρτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν της εκπομπής με το τροχόσπιτο. Εγώ σας δείχνω από κοντά τα μαλλιά μου. Ο Πασχάλης βγάζει βόλτα κάτι μπαστούνια και ένας σταύρος μοστράρει τη φράτζα του. Όμως πρώτα φύγαμε από τη Smooth Cave και μπήκαμε στο τροχόσπιτο για να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Αλλά φαίνεται ότι ο ήλιος μας είχε βαρέσει λίγο παραπάνω. Σισκό της χόηλα. Cause I'm a Highland boy. I've been trying to make it. I'm a Highland boy. Ωραίος δρόμος, ε. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. It's a fucking Highland. Κάποιος την έγραψε στο τοίχο με μπουλιά. Ήταν μια λέξη μονάχα ελευθερία. Έγινα δεξιό στα γεράματα. Κάτι πρέπει να υποθεί για το πόσο καλό καιρό μας κάνει. Που έχουμε έτσι σκοτία και δεν έχουμε βραχή καθόλου και βλέπουμε μόνο ήλιο. Κάτι πρέπει να υποθεί, αλλά τι είναι αυτό το κάτι, δεν ξέρω. Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω. When I was backpacking in the West Coast, Scotland. In the West Coast, baby! Wow! Jump ship, eat the green grass! Motorhome holiday και μαλακής. Κοίτα, φέτος είναι η πρώτη φορά που η διαδρομή μας είναι road trip, οπότε όλα είναι αξιοθέατα. Αυτό είναι αξιοθέατο. Ακόμα κι εμείς, για τις απέναντι, είμαστε ένα αξιοθέατο. Δεν έχει σημασία, δεν πάμε από πόλη σε πόλη. Άντε ρε μαλάκα! Κάτσε ρε, φοβάτε ρε. Τι φοβάτε! Θα κάτσουμε τρία τροχόσπιτα σε μια πέτρινη γέφυρα του 1000, θα πέσουμε. Τι να πεθάνουμε ρε κολόπεδο. Δεν ξέρω τους στίχους, απλά μαλακίες λέω. Εμένα μου φαίνεται ότι τα ξέρει. Είναι αυτό μπροστά, ερείπιο. Έχει τρελό κάστρο μπροστά. Τρελό. Προκολάκα. Δίδες δε μου ότι δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχει τρελό κάστρο μπροστά. Τρελέ. Άιλαντο. Άιλαντο. Ερίκο και ρίθα να μην καραδί καραδάντο. Με βιβαχάντο. Σαμανίκο και χαπατζέτο. Ομαλάκα κύματα. Γράψει. Ομαλάκα κύματα. Τι τοπίο είναι αυτό? Δείτε λίγο ρε μαλάκι τοπίο. Τι είναι αυτό ρε? Τα πρόβατα εδώ, τι είναι αυτό ρε? Oh,
κάνουμε τίποτα το βράδυ, ρε φίλε. Δεν έχουμε μια δραστηριότητα. Όχι! You got a green leak, man! Έλα ρε, πιο τέτοιο. You got a green leak, man! You got a green leak, man! You got a green leak, man! Ωχ, νάτος! Νάτο, επιτέλους, ρε μαλάκες! Ποιο? Αυτή η Ταύρη είναι μαλάκα, η Σκοτσέζικη. Ω, μαλάκα! Όχι! You got a green leak, man! Ναι ρε, να γυρίσω έτσι. Κάτσε, και εγώ θέλω να κατέβω. Αυτό είναι θέαμα. Αυτή εδώ είναι οι Σκοτσέζικοι Ταύροι, οι Σκοτσέζικες Αγελάδες, κάπως λέγονται. Θα πέσει τώρα στο μοντάζ. Έχουν έτσι φράτζα και είναι φουλ μαγιαροί. Και απίστευτο όμορφο. Μην τον ακουβάζουμε, μαλάκα. Μα τι τραβάς τα κέρατα. Τι θες, τσαμπουκά. Ναι. Το πιο σαν άρχοντα άνθρωπο. Καλά, θα τη φας, μαλάκα, τώρα. Περίμενε. Θα σε φτύσει. Να αρχίσει να τρέχει. Σαν αλπάκα θα σε φτύσει. Αν αρχίσει να τρέχει κατά πάνω σου, ναι, δεν θα σταματήσει αυτό. Πάμε να δούμε τον άλλον, αυτόν τον ευρίασε. Τι λεωφράτζα είναι αυτά. Πανέμορφο είναι. Με λάσα τρώει, ρε. Ναι, ναι, με λάσα. Πανέμορφο είναι, κάτι το βγάλω φωτογραφία. Για αυτή τη γέφυρα. Και εδώ φαίνεται το beef των Σκοτσέζων που λέει Κιλέσκου Bridge Opered by Her Majesty the Queen. Και ένα Σκοτσέζο απλά ήρθε έτσι. Όχι, όχι, όχι. Κουράστηκε βέβαια, δεν κατάφερε να σφίσει το. Γιατί δεν συμπαθεί τη Βασίλισσα. Ναι, Σκοτσέζοι, ναι. Όχι. Δεν τη συμπαθούν. Γιατί... Θα προτιμούσαν μια Σκοτσέζα Βασίλισσα. Μια Queen. The bridge was built for the Highland Regional Council and partly financed by the European Economic Community. Ω, η Ευρωπαϊκή Ένωση το πλήρωσε! Και δεν το παίρνουμε πίσω τώρα που βγήκαν. Βοήθα. Βοήθα, θα το πάρουμε πάνω. Είναι πολύ διάσημη γέφυρα. Κάπου υπάρχει και ένα spot που κάτι λέει κάθεσαι και κάτι κάνεις. Αλλά δεν έχουμε ίντερνετ. Χωρίς ίντερνετ είμαστε ένα απόλυτο τίποτα. Ωμα! Εδώ έχει tours και βλέπεις τα δελφίνια, τις όρκες. Πασχάλη. Έλα. Αν δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο εδώ να κλείσεις, μπορείς να δεις τις όρκες και τους καταράχτες. Εγώ δεν θα έρθω, γιατί είδα. Η διαδρομή συνεχίστηκε και λίγο πριν ο ήλιος πέσει, φτάσαμε στο κάμπινγκ που ο Πασχάλης είχε κάνει κράτηση. Αλλά φυσικά... Κλειστά είναι. Άμα ήταν εδώ. Yes, but can be fixed. Όμως, το ότι ήταν κλειστό δεν μας πτώησε, βρήκαμε μόνοι μας θέση και ξεκινήσαμε τις βραδινές ετοιμασίες. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που είναι ή στιγμές διάνοιας ή στιγμές υπερληθιότητας και η γραμμή είναι πολύ λεπτή μεταξύ. Το ψυγείο στο τροχόστο λειτουργεί υπερβολικά καλά, έχει και κρύο έξω, βοηθάει και είχαμε βάλει μπύρες και αυτές οι μπύρες έχουν παγώσει παντελώς. Πάγος, δεν μπορούμε να πιούμε καμία, την ανοίγουμε και βγάζει αφρό. Και είπε ο Άλεξ Βιλαράς να ανοίξει λίγο το φούρνο και να τις βάλει λέει για πολύ λίγο στο φούρνο. Θα σκάσουν οι μπύρες. Μπύρες φούρνου. Μπύρες φούρνου. Δεν είναι καν 100 βαθμούς. Είναι αυτό που χρειάζεται. Είναι για να γίνει μπύρα φούρνου. Λιώνει η βίνη από πάνω, κάνει μια κρούστα και το κρυθάρι από μέσα. Το άλλο πρόβλημα που έχουμε λοιπόν τώρα είναι, μην κοιτάτε εδώ τις φορτίες, ότι θέλουμε να κάνουμε μακαρόνια και έχουμε δύο ισομεγέθη κατσαρολάκια σάλτσας. Μακαρόνια έχουμε. Ναι. Έχω αγοράσει 2 κιλο πάκο. Εντάξει, ίσα. Κι όμως δουλεύει. Δηλαδή σε ούτε 40 λεπτά θα έχουμε μπύρα έτοιμη. Έχουμε εδώ για να γίνει και ψήσιμο
Φοβερό, θα γίνει αύριο. Θα γιορτάσουμε Πάσχα. Είτε εδώ τι κουρμεριές έχουν αγοράσει με αλωνού λεφτά. Δεν έχουμε αντέξει να περιμένουμε τη μακαρόνια. Θα κάνουμε όμως. Ή δεν γιορτάσουμε. Τι είπαμε να τσιμπήσουμε, έχουμε αυγά. Έχουμε κάνει 12 αυγά. Monkeys of Scotland. Κάτι άλλα καυτερά. Ελιές, πουρέ λικοπατάτας. Κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι σαλάμι ή θέλει ψήσιμο και είναι λουκάνικο. Αυτά έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε ένα seasoning να ρίχνουμε πάνω στα αυγά, το οποίο ό,τι χειρότερο φάει. Αυτό είναι μπουκέι. Ναι. Το πουτάνε, πουτάνε πουρέ γλυκό πατάτα σε πατάτα. Είναι σαν κανιβαλισμός, είναι σαν να τρώω κοτόπουλο γεμιστό με ορτίκι. Και έχω να μίξω τέταρτο. Ο Άλεξ. Δεν ξέρω τι κάνει τις μπύρες του, τις έχει αφήσει εντάξει. Τις έβγαλα, γίνανε. Επιτυχία. Ναι. Για πες και για τον κόσμο στο σπίτι πόση ώρα θέλουν. Όχι, θέλω να φτιάξουν τις δικές τους μπύρες που έχουν. Αγάπες μου, τι χρειάζεστε. Θα το βουτήξεις εδώ μέσα. Όχι, λέω μάγκα. Χαίρομαι το μαχαίρι. Αυτό που τρώω εγώ είναι πολύ έμπειρο. Τρυπάς. Έκοψα ένα κομμάτι. Δεν ξέρω τι αυγά έχουν κάπου κρόκο. Βάζεις μια ελιά και βάζεις από την άλλη λίγο γλυκό πατάτα. Να βγει ένα sensor στο YouTube, θα το κόψουμε. Λίγο γλυκό πατάτα είναι απέσια. Γλυκό πατάτα είναι φανταστική. Γιατί παίρνετε γλυκό πατάτα όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό ενώ η Ελλάδα δεν τρώμε ποτέ? Εγώ τρώω μια χαρά. Ναι, ναι, κάθε μέρα τρώω. Το βούτυξες Γιώργος. Το εδώ λέγεται σαλμονέλα, δείτε. Είναι αποδομημένη πύρα. Πάστα τσόπια έβαλε το φάι. Πήγαινε. Δύο πήρατε. Α, πήρατε δύο ήλιο. Αυτό είναι το ωραίο. Όχι, δεν είναι ίδιο. Αυτό είναι πιο ωραίο. Ψωμί και ελιές, όπως θα τρώγανε παλιά. Τι έχει αυτό? Ναι, το ρώμε τώρα, το έχει καταλάβει. Που δεν θα φάνε μακαρόνια. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε είναι μόνο να χορτάσουμε. Γιατί δεν βλέπω να σταματάει κανένας. Και μετά θα φάμε και μακαρόνια. Ωραία. Πάμε μέχρι να χορτάσουμε. Πέντε και άλλες φέτες στο φούρνο. Και άλλα ψωμιά. Και τυριά, να φέρω και τυριά, σαλάμια και τέτοια. Ναι, πάμε να φάμε τώρα, εντάξει. Να με ρωτήσει κανείς τι έχω φάει σήμερα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ καν να το απαντήσω. Μα να γκρίσεις. Τι κάνεις, ρε μαλάκα. Θα πήξε τρίλιζα, περίμενε. Λοιπόν. Πόσο χαμηλά φτάνουμε για το κοινό. Θα μπει πατατάκι εδώ. Τι κάνετε, μαλάκα. Αυτό θα τα κάνω πολύ σαν σπίτι. Όταν πιάνουν τα μάντσες. Απλά βάζω τα πάντα μέσα και να τρώω ένα τέρας τέτοιο. I got the munchies today. Τώρα ο Μίτσι κουνιέται πιο γρήγορα από ό,τι τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Καπάνε τα χέρια έτσι, βάζει εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μίτσι έχει φτιάξει ένα σάντουιτς με. Λοιπόν, έχει βάλει αυτό το αγιολί, τι είναι. Πατατάκια, ελιά. Αυτή τη γαλοπούλα που διαλύεται. Γκούντα. Γκούντα. Έτσι θα παίξω μπάλα. Άστο και για άλλους ανθρώπους. Τώρα ρε, μα δεν έβαλε λίγο κρέας. Θα φάει κανένα άλλο. Τώρα να το παίξω διπλό ή έτσι, σαν τορτίγια, σαν νάτσος. Μα και αυτό είναι το νάτσος ακριβώς. Μαγκά, είναι όλοι. Περνούσα και τους έβλεπα και είναι όλοι καθώς πρέπει μέσα. Κάθονται, απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα και παίζουν με τα παιδιά σου. Και περνάνε από εδώ και βλέπουν έτσι. Ατάιστο είναι, φύγε έτσι από όλα. Ατάιστο είναι, φύγε. Οδηγείς σκύλο. Αυτό είναι το λιγότερο θελκτικό γεύμα που έχω δει ποτέ στον τροχό μου. Ναι, αλλά ήταν ωραίο. Ωραίο, δεν φωνώ, ρε φίλε. Κόψουμε λίγο σαλάμι. Δάγκα το. Αυτό θα κάνω. Θα το πεπιλήσω. Τι μου βάλει αλεύρι απέ. Καλά, μην σου πάει για σκοτσέζικο bypass. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Να το τελειώσω θέλω. Όνειρε να φάω άλλα 10. Και παρόλα αυτά, σε θερμιδικό έλλειμμα. Το φοβερό ποιο είναι, ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα το tour του τροχοσπίτι του.
Και κάθε μέρα λέω σας το κάρμα σας το δείξουμε. Γιατί μπήκαμε μέσα βράδυ και έπρεπε να φτιάξουμε τα πράγματά μας. Τι ξέρω το έτσι όπως είναι το τροχόσπιτο, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Μπορεί φέτος να σας το δείξουμε έτσι. Να διαλύσουμε το μύθο. Αυτή είναι πραγματικό. Να διαλύσουμε το μύθο. Κάτω τι έχει. Fast charge. Έχει ένα καλώδιο iPhone εδώ. Α, εδώ το έχω κρύψει. Μάλακα το. Το ξέρει πόσο γύρω το ψάρι. Το έβαλα εκεί. Το ξέρει. Θυμηθείτε όλοι που το βάζω. Το βάλω εδώ, σαν ρούχα μου. Ωραία. Δεν τα αφήνει πάνω εκεί με τα πολλά καλώδια. Όντω. Του ήδη. Εγώ είμαι πιο τακτοποιημένο όπω πάντα. Έχω εδώ τη βαλιτσούλα μου. Ναι, είδε τώρα την κάμερα και τα άφηξε εδώ. Το καλύτερο κρεβάτι πάντα του δίνουμε. Πάντα. Είναι απλά ποιο είναι το καλύτερο, ορίστε. Δεν μου το δίνετε, το παίρνω με τους αγκώνες μου. Και εμένα είναι εδώ. Αυτά, να κλείσω το βράδυ. Έχουμε βρει ένα golf που είναι walk-in για να πάμε να παίξουμε. Έχει τουλάχιστον ένα training μέρος, θα μας αφήσουν να βαρέσουμε μια μπάλα. Αυτά, καληνύχτα. Δεν ξέρω, κάθε φορά λέμε καληνύχτα, είναι στη μέση του επεισοδίου και είναι μια άκυρη καληνύχτα. Απλά εμείς θέλουμε να κλείσει αυτή η μέρα. Κλείστο. Bye. Βρέχει έξω, βρέχει πάρα πολύ. Δεν βρέχει πάρα πολύ. Κάτσε η Λίζα, κάνω πρόθεση. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει, γιατί θέλω να κάνω κάμπινγκ όλες τις εποχές, όχι μόνο το καλοκαίρι. Κανένα πρόβλημα. Ανοίγουμε εδώ και έχουμε το πόντσο της εκπομπής με το τροχόσπιτο. Και με τα μέσα, απλά μια σακούλα και η νύχτη, πως συντορακτικό. Είναι μιας χρήσης, νομάρα. Τι είναι αυτό, είναι. Ναι, ρε, τα πόντσο. Για να πας όλα ίσλα είναι σε αλλού. Τα πόντσο είναι για ώρα ανάγκης. Βρέχει εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν το πετάς μετά, μα το κλείνεις. Δεν θα αγοράσει κανείς. Τι είναι η ανθρώπινη καπότα! Δεν μαλάκες, είναι μιας χρήσης για σιγουριά. Σαν την καπότα ακριβώς. Ναι, δες πόσο λίγο χώρο πιάνει. Το έχεις πάντα μέσα στην τσάντα σου. Και άμα σου βρέξει έναν Ιούλιο, εσύ δεν νοιάσκες, είσαι έτοιμος. Δείτε πως δεν βρέχετε. Βουάου, τι ωραία το πήγε αυτό, ε. Του πάει η συννεφιά. Έρχεσαι. Δεν βράχηκα καθόλου. Το βγάζει και το επανατοποθετείς μέσα στο σακουλάκι του. Σαν εικόνα, έτσι περίμενα τα Highlands. Ταιριάζει πιο πολύ αυτή η μουντάρα με το χρώμα τους. Δεν είναι μέρη για ήλιο. Ο ήλιος θα κάνει όλα να φαίνονται Ελλάδα. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Τι λέμε. Έλα πάρε μου αγκαλιά, το χέρι. Πάρε με. Ένα κύμα θα σου φε... Random robot. Έλα. Μας έχουν βάλει και ένα σκουπάκι. Ωραία. Εγώ τώρα θα σκουπίσω. Αυτή είναι όλη και όλη η χειρολαβή. Ωραία. Έτσι πρέπει να σκουπίζω. Τι είναι αυτή η χειρολαβή δηλαδή. Χειρολαβίδα. Πώς το σκεφτήκαν. Σαν γιαγιά που είναι σε χωράφι είμαι. Μόνο αυτές μπορεί να είναι έτσι. Εδώ έχουν ξυπνήσει οι Άγγλοι από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε μείνει σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο harbor. Έτσι τα λένε, harbor. Να μαθαίνετε harbor. Αν έρθετε εδώ πείτε. Εδώ κάνω harbor. Φανταστικό το πήρα, ε. Τέλειο. Το βαρκάκι του Bob Ross το είδες. Ναι. Είναι... εντάξει. Είναι φοβερό φως αυτό. Δηλαδή τώρα φαίνεται και στο βίντεο τέλειο. Άμα βάλετε και δείτε την πρώτη σεζόν και δείτε λίγο Ισπανία 45 βαθμούς, είναι όλα καμένα. Είναι όλο αυτό το πολύ φωτεινό. Δεν θέλω να έχει ήλιο τελικά. Κατέληξα όταν βγαίνει ήλιος θα στεναχωριέμαι. Για αυτούς εδώ καλό είναι, είναι πολύ χαρούμενοι, αλλά εμείς τον έχουμε κάθε μέρα. Δεν μας λέει τίποτα ο ήλιος. Τέτοιο καιρό δεν έχουμε και λεφτά.
Αν έβρεχε χρήμα, θα ήταν πολύ καλύτερο. Πρέπει να βάλουμε και νερό, έχει χαλάσει κάτι και τρέχει το νερό, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμε πλέον. Εγώ όταν χαλάει κάτι στο τροχόσπιτο, λέω απλά ότι δεν θα έχω αυτή τη λειτουργία του τροχοσπίτου. Εκεί έχω καταλήξει. Και τώρα θα πάμε για γκολφ. Ετοιμάστε τα swing σας. Φύγαμε για γκολφ. Αν δεν γίνει κάτι άλλο, δηλαδή αν η επόμενη σκηνή δεν είναι γκολφ, κάτι άλλο έχει γίνει. Το τοπίο είναι φανταστικό σήμερα, έχω τρελαθεί. Και ηρέμησε πάρα πολύ η θάλασσα και ο άνεμος. Και η ψυχή μας. Και η ψυχή μας. Κάνανε πολλοί άνθρωποι μπάνιο. Αυτό έχω να πω. Μια τρέλα γενικώς που βιώνει. Έχει 8 βαθμούς έξω. Αλλά δεν κάνουν και εγώ που πέσει. Τι κάνω. Τι πιθανότητες δίνεται να παίξουμε το οτιδήποτε σε γκολ, να κουμπίσουμε μπαστούνι. Καμία πιθανότητα. Εγώ δίνω 99%. We would like to rent some equipment. Who want to play? To golf. To golf? Yes. Okay. Τι ωραία μυρίζει το English breakfast. Hello. Να πιούμε για ένα καφεδάκι. First off, we would like a coffee. Αλλά πρώτα, φαγή. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ψοφούσατε να μας δείτε να παίζουμε γκολ, αλλά θα μας δείτε πάλι να παίζουμε φαΐ. Για να καταλάβετε λίγο πώς είναι το bacon, δες λίγο το πάγο. Το bacon είναι πρακτικά πατσέτα. Αυτό είναι bacon. Όχι αυτά τα ελληνικά που τα βάζει και μιζεριάζουν, έτσι γίνεται το στιγμή. Ότι έχω να παίξω πάρα πολλά χρόνια και το drive μου έχει χαλάσει, έχει σιριάσει. Πόσα χρόνια? 35. Δεν έχω κάνει ποτέ drive, έχει κάνει εσύ? Όχι, ρε. Έχω κάνει drive by. Κοίτα, green, green έχουμε κάνει άλλε φορέ. Green είναι το κοντά. Αυτό το έχουμε κάνει, είναι mini golf πρακτικά. Ναι, ούτε το mini golf έχω κάνει σοβαρά, ρε φίλε. Πάντα το κάνω, ξέρει. Έχω παίξει πολλέ φορέ, εντάξει, μ' αρέσει. Ωραία για golf. 130 ευρώ θα δώσουμε. Έχουμε έρθει να πάρουμε δύο σετ. Έχουμε αγοράσει. Τα παίρνουμε και φεύγουμε. Ναι. Θα βάζουμε σε μία θήκη. Αυτό φαίνεται ψιλοκαλό. Έτσι, απλά όποια θέλουμε. Ναι. Έτσι μας είπατε. Καλό. Δείτε λίγο μέσα αν έχει τα σνακ. Και εδώ σνακ. Τα σνακ λέω. Τα μπαλάκια. Πού είναι τα μπαλάκια? Δε βρεγάει δαρακοντέ. Δε βρεγάει δαρακοντέ. Εγώ που με αριστερό χέρι θα κάνω. Δεν ξέρω, εγώ ίσως ξεκινήσω με ένα 18 iron. Το βρήκαμε το training. Ωραίο είναι. Αγοράσαμε μεταχειρισμένες μπάλες. Πόσο? 16 λίρες 20. 16 λίρες 20 μπάλες. Τι training θα κάνουμε, θα περπατήσουμε να τις μαζέψουμε, ε? Δεν ξέρω. Αυτή δεν μας είπε ότι πρέπει να πάρεις μπάλες. Λέει, κοίτα, αυτοί θα έχουν. Κοίτα, θέλω δύο κυρίως, δύο ρεκτικά. Α, θέλετε και πυρούνια. 16 δολάρια το ένα. Ναι, γεια σας. Δεν έχουμε παίξει ποτέ golf και θέλουμε να νοικιάσουμε να κάνουμε training. Τέλεια. Φαντάζομαι έχετε δικές σας μπάλες. Εγώ δεν ξέρω αν μου φτάνει αυτό μέχρι τη λίμνη. Πού νομίζεις βέβαια το στήλο μας? Να σου πω, έχει στριγματάκια. Ω, θέλετε και στριγματάκια? Πλέον είχαμε μπαστούνια, μπάλες, γήπεδο, γεμάτο στομάχι και το μόνο που έμενε ήταν να παίξουμε γκολ. Κάτσε να δούμε λίγο τι κάνει αυτός. Τι κάνει αυτός? Ρε παιδιά, τώρα άμα σου φύγει καμιά μπάλα και τον... Βασικά μου πεις ότι είχαμε φύγει τόσο μακριά η μπάλα. Α, πήρες το καλό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μέτρια επιτυχία αρχικά. 4. Την αλφαδιάσει τώρα. Μετά τα πήγαμε λίγο καλύτερα. Πάμε να μαζέψουμε μπάλες. Αυτά που δεν βλέπετε στο θαυμαστό κόσμο του γκολ. Κάνουν μπαμ. Μπράβο. Απλά θα σου χρεώνεις 2 ευρώ κάθε φορά που βαράζω. Ρε φίλε. Για κάποιο λόγο, συνεχίζοντας την προπόνηση, γινόμασταν όλο και χειρότεροι. For the πούτσο. Δεν είναι για πλάκα.
Αφού προπονηθήκαμε για πάνω από μία ώρα και πραγματικά ξεκλειδώσαμε το ταλέντο μας, είχε έρθει πλέον η ώρα να παίξουμε αληθινό γκολ. Έχουμε πάει στην πιο εύκολη πίστα. Πρέπει να φωνάζεις γκολφ όταν τη βάλεις μέσα. Όχι. Γκολφ! Τα χειρότερα άτομα που έχουν μπει ποτέ σε γήπεδο γκολφ. Είμαι σίγουρο ότι θα σε διαλύσω. Το πρώτο Masters of εκπομπή με το τροχόσπιτο ξεκινάει. Ωραία. Μια χαρά. Οκ. Okay. Αυτό σας λέω. Ο σκοπός μου είναι να μην το στείλω στα τσαμπάσκα. Θα κερδίσει εμένα. Αυτός εδώ. Πω. Θα πάει να παίξει από άλλο γήπεδο. Σε άλλο χωριό την έστειλες. Αλλά μάχνει μια χαρά μακριά. Το έχω πάει πιο κοντά από όλους, αλλά... ε? Τι λες μωρέ, το δικό μου είναι πιο κοντά. Όχι, πιο κοντά σε εμάς, λιγότερο μακριά εννοώ. Αλλά έχω κάνει και από τα πιο καλά χτυπήματα. Γιατί όλοι το πήγανε σε λόφους και τέτοια. Καλά χτυπήματα, ήταν στην πράξη τσαφ. Απίστευτο. Είναι έτσι, τσουκουρτσούκουρ, τσουκουρτσούκουρ, θα μας κερδίσει. Μπράβο! Not bad, not bad at all. Δώσε δύναμη, Μίτσο. Πόπο, τρομερό. Πολύ καλό. Είμαι πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή μπορώ να κάνω τρεις φορές και να νικήσω. Αλλά θέλω με τη μία. Θες να πάρεις ένα σερί μικρό. Ωραία. Πόσο είσαι? Βέρσα 5. Την 7. Έκτη. Την 6. Τι ωραίο σκύλος. Πώς είναι? Πόσο έχεις τώρα? 6. Δεν πρέπει να τη βάλεις, μαλακά. 7. 8. Τι είναι, βγάλει την μπάλα, ρε. Ποιος έχει δυνατότητα να κερδίσει? Εγώ. Την παλιά. Όντως, αλλά δεν βρήκες την μπάλα σου. 9. 10. 11. Ό,τι χειρότερο έχω δει πάρει την μπάλα. Υπερέβαλε. Να μου πήγαιναν ευθεία, καρφί για μένα. 10. 8 εγώ. Άρα μόνο ο Μίτσος μπορεί να με κερδίσει αυτό. 10. 11. 12. Παλικαρίσκη. Όλοι μας έχουμε φοβερή επίπεδο. Να ισοφαρίσεις μπορείς. Λοιπόν, αν το βάλεις, ισοπαλία. Αν το χάσεις, νίκησα. Δεν νομίζω θα το βάλει. Θέλει 2. Συγκεντρώσου. Το πήρε ο Βαγιάτας στο πρώτο. Ατσου! Είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος κερδίζει σε αγώνα στο προσπίδι. Πρέπει να το χαρίσει πιο πολύ από αυτό που το χαίρεσαι. Όντως, ναι. Κοίτα, γενικότερα την αξία του νικητή τη δίνουν οι χαμένοι. Οπότε εγώ τι χαρά να πάρω τώρα όταν έχω παίξει με αυτούς. Το γκολφ τώρα όσο περπατάμε πρέπει να μιλάμε και για business. Αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε εικονικές business. Το δίνω το εργοστάσιο μου. Σου δίνω 2 υπαλλήλους των 700 ευρώ. Τι να το εργοστάσιο. Εγώ αυτό που χρειάζομαι είναι η διασύνδεσή σου στο κογκρέσο. Ποτέ δεν θα πάρεις τους δημοκρατικούς με το μέρος του. Μπράβο. Καλό! Ναι, και εγώ. Πράγμα, Ράιτ είναι 10. Ναι. Για την νίκη. Πόσες ευκαιρίες έχει για νίκη? 2. Πολύ καλός. Νομίζω ήταν πολύ καλός. Ένα πάρα πολύ καλό game. Μπράβο, ρε. Τελειώσαμε τον golf. Ήταν τέλειο. Το πιο ενήλικο άθλημα που έχω παίξει ποτέ. Άθλημα για ενήλικους. Ούτε να φοβάσαι, να πας, να υδρώσεις, να σπάσεις το τέτοιο, να γυρίσεις έτσι. Να γυρίσεις σαν γιοδάχτυλο. Είναι άθλημα για να είσαι 40 χρονών. Και να είσαι μια χαρά μέσα στη φύση. Τέλειο. Και μου αρέσει πάρα πολύ που εδώ δείχνει τόσο λαϊκό άθλημα. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που δείχνει άθλημα υπερπλουσίων. Και ότι εμείς δεν πρέπει καν να πλησιάζουμε, μην τους τολερώσουμε. Εδώ είναι
τελείως απλό άθλημα. Ούτε dress code, ούτε τίποτα. Πας, παίζεις. Το golf λοιπόν τελείωσε, μας άρεσε πολύ, όμως είχε έρθει η ώρα να επανέλθουμε στην πραγματικότητα και την κλασική τροχοσπιτιακή μιζέρια. Κανένα τροχόσπιτο δεν γλιτώνει από συνεργείο, γι' αυτό και έχουμε έρθει εδώ σε ένα συνεργείο να βρούμε ασφάλειες. Θα μου δώσεις τις ασφάλειες λίγο, Μίτσο. Αυτές είναι καμένες. Yes. These are the burnt ones. We need four of these. Ας μήπως είναι βαλανάποδα, θέλεις και παίζεις κάποιο ρόλο. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι έχει καεί κάποια λάμπα. Ρεύμα έχει. Καίκε. Όχι, δεν καίκε. Έχουν τα φώτα. Περίμενε. Άνοιξε και τα άλλα φώτα, άνοιξε όλα. Όλα. Α, όχι. Λοιπόν, όλα είναι, ρε. Το δικό μου. Πρέπει να μας καεί και η ασφάλεια από το inverter. Νομίζω έχει ένα εξογκωματάκι από εδώ κάτω. Έχει ένα από θέλει πάνω. Να το δω. Όχι από πάνω. Όχι. Όχι. Βάζεις καινοριές. Ναι. Κάκι. Κάκι, ναι. Όχι ρε, αυτός είναι ο ήχος. Κάκι. Ωραία. Περίμενε. Κάκι. 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 Έβγαλε, ναι. Ωραία. Στο inverter. Και την τέτοια. Short circuit, δεν τόνω. Πάμε κάπου. Γιατί. Γιατί ρε φίλε μου λέει, πήγατε από τη ρεσεψιόν για να το πληρώσετε, ξέρω εγώ αυτό που μου λέτε. Και του λέω, είναι αυτό το τέτοιο και μου λέει, πρέπει να το δούμε, πρέπει να έρθει μέσα να το τσεκάρουμε. Πάρε τηλέφωνο στην εταιρεία που τον νίκασες και ρώτα αν θέλει να πληρώσει αυτά τα έξοδα για να το ελέγξουμε. Ξέρω. Πόσο κάνει αυτό Γιώργο περίπου? 60 ευρώ. Α, ωραία. Εντάξει, λύθηκε το μισό πρόβλημα, θα βρούμε θα βρούμε λύση, guys. Συνεχίζουμε εδώ τη διαδρομή του NC500, την τελειώνουμε πρακτικά και σε λίγο θα πάμε τη διαδρομή μας προς Isle of Skye. Να σας κάνω ένα update, ο Πασχάλης έχει κατά πάσα πιθανότητα πυρετό, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε θερμόμετρο για να τον μετρήσουμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κορονοϊό? Εγώ πιστεύω ότι έχει. Κανένας από τους τρεις μας δεν μπορεί να τον έχει κολλήσει, γιατί εγώ και ο Μίτσος περάσαμε πριν 10 μέρες, ο Άλεξ πριν 1,5 μήνα, οπότε γενικότερα είμαστε ψιλοεντάξει εμείς. Άρα το έφερα από Θεσσαλονίκη το χτυκιό. Με αυτή την ιστορία, ξέρεις. Ναι, έφερε. Στο ταξί που δεν το λένε. Έφερε το Θεσσαλονικιώτικο, τον ιό. Με αυτή την ιστορία που μας τρέχουν. Εμείς συνεχίζουμε εδώ τη διαδρομή μας στα Highlands, είναι πολύ ωραία. Το άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε πλέον ρεύμα για φορτίσεις, γιατί κάτι έχει πάθει το καινούριο inverter που αγόρασα για να είναι πιο πολλά βατ και καίει τις ασφάλειες τροχοσπίτου. Πήγαμε σε ένα συνεργείο, πήραμε καινούργιες ασφάλειες. Ενώ δεν τις πρώτες μέρες καλά, τώρα τις καίει. Με το που ανοίξουμε το inverter καίγεται και ξαφνικά δεν έχουμε ούτε φώτα πίσω. Οπότε έχουμε το εξής πρόβλημα. Σήμερα θέλουμε να πάμε και να ψήσουμε, να γιορτάσουμε και εμείς το Πάσχα. Δεν μπορούμε να πάμε να ψήσουμε και να πάμε αργά σε κάμινγκ, γιατί τα κάμινγκ κλείνουν 7 η ώρα. Δεν μπορούμε να ψήσουμε και σε κάμινγκ γιατί είναι ξενέρωτα, έχουμε δίπλα τις άκρες. Hey, I just got a bit tea and I'm gonna sleep. Κοιμούνται 7,5 ώρα, έχουν πεθάνει στον ύπνο. Θα δούμε. Μπορεί να βλέπετε πολύ λίγα, να μην έχουμε πολύ μπαταρία για τις κάμερες. Αυτό. Ή μπορεί να μην τραβήξουμε καθόλου σήμερα και αύριο σας περιγράψουμε. Και γίναν τρομερά πράγματα. Σε κάποια φάση ενώ έψινε ο Μίτσος, έρχεται ένας πίθωνας. Αυτά. Μην τρώγε αυτή την μπαταρία. Τα λέμε σε λιγάκι. Μαγαζί για να αγοράσουμε inverter. Αυτό έχουμε καταλάβει. Ναι, δεν έχει ούτε σούπερ μάρκετ στη διαδρομή που θα κάνουμε σήμερα. Δεν έχετε μάρκετ. Τίποτα δεν έχει. Δεν ξέρω καν τι τρώνε αυτοί εδώ. Θα δούμε κανένα βόσκι. Τελευταίες συλλέκτες. Είμαστε για βουτιά κανονικά, αλλά έχουμε τα άρρωστα.
You have to write down supermarket. 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 Oi, man. Like my inverter. Hello there. We want to buy an inverter, a 12 volt inverter for Ancap, but do you have any available so we can come there and take one? Please give us a call. We're in the next village. Πρέπει να αφήσουμε μήνυμα. Ναι. Όπω θέλω να πάω να παίξω γκολφ μεθαύριο. Αύριο? Όχι, αύριο εντάξει, με πόνισε όμως λίγο. Κοίτα. Εμένα έχω φως, πρώτη φορά μου πανάγω. Αυτή η περιστροφική κίνηση δεν έχει ξανακάνει γι' αυτό. Κοίτα, φτάνουμε Σάββατο Αθήνα, ίσως κλείσω για Κυριακή πρωί. Έρθει εδώ στο πιο off the grid μέρος όλης της Σκωτίας. Έχει αυτό τεράστιο highland από εδώ, το άλλο το highland από πίσω και γύρω highland στη μέση μαλάκες, οι οποίοι αποφάσισε, εκτός ότι δεν έχουμε ρεύμα, να μας τελειώσει η φιάλη με το αγριέριο τώρα, αυτή τη στιγμή. Κλείς την πόρτα. Λίγη ζέστη έχω. Θέλω να ακούω τι λες. Έτσι είσαι, έτσι. Το τροχόσπιτο έχει τόσο χάλια μόνωση που αν έξω έχει 7 βαθμούς το βράδυ, μέσα θα έχει 8. Είναι σαν να κοιμάσαι έξω, έχει 0. Ειδικά εδώ που κοιμάμαι εγώ, αυτό εδώ το λάστιχο το βλέπετε, μποφόρ μπαίνουν. Αυτό είναι το κεφάλι μου και από μπροστά και από πίσω κάνει ένα ρεύμα. Ο Παπασχάλης έχει πυρετό. Άμα φύγουμε, χάνουμε το σποτ, χάνουμε τη μέρα. Δεν θα χάσουμε το σποτ, μωρέ, απλά χάνουμε τη μέρα. Χάνουμε τη μέρα. Τι νόημα έχει το βράδυ εδώ, τι νόημα έχει το βράδυ εδώ. Θα ξυπνήσει το πρωί, ρε χαμένε. Ναι, επίσης είναι 7 και 20 που σημαίνει ότι μπορεί τα κάμινγκ να έχουν κλείσει. Ναι, να πάμε τώρα στα κάμινγκ. Θα πάμε 8 η ώρα εδώ. Τι να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πάρτα όπως είναι, Μίτσο. Φύγαμε τώρα. Πάμε. Ναι. Συνοδηγό είναι από εδώ. Και άμα είναι, άμα είναι κλειστά, θα μείνουμε στο κάμινγκ. Δεν μπορούμε να μείνουμε να ξανάρθουμε μέσω κρύο, αναγκαστικά. Όχι. Αφού το, άμα είναι κλειστά το κάμινγκ, δεν μπορούμε να μείνουμε στο κάμινγκ. Άμα είναι κλειστή η ρεσεψιόν, μπορούμε να μπούμε μέσα, ρε παιδί μου. Άμα μπορούμε να μπούμε μέσα, πάμε το βράδυ να μπούμε μέσα. 11 το βράδυ, έλα να ψήσουμε εδώ θα μια χαρά. Πούμε, τώρα. Θα του πούμε κιόλα, μα τελείωσε το gas, sorry, δεν μπορούμε να μείνουμε έξω. Λέω ότι αν πάμε τώρα, θα μείνουμε εκεί αν δεν, έχει, αν δεν βρούμε φιάλη. Εγώ θεωρώ ότι το πιο λογικό. Περίμενε, Μίτσο. Εγώ θεωρώ το πιο λογικό είναι να καθίσουμε να ψήσουμε. Δεν μα νοιάζει η θέρμανση αυτή τη στιγμή. Και να φύγουμε από εδώ 10 το βράδυ, να πάμε σε εκείνο το κάμινγκ ή στο επόμενο κάμινγκ, να μπούμε. Και άμα έρθει να μας μιλήσει, θα πούμε μας τέλειωσε το gas battle. Έχουμε battle. Come on, me! I'm talking about the battle! Battle, gas battle, η μάχη του gas. Και άμα μας πει δεν έχετε κλείσει, θα πούμε με ένα move the grid, τέλειωσε το gas, έχουμε παγώσει ρε, boy! Και ήρθαμε εδώ, εντάξει, κομπλέ. Ωραία και άλλα πράγματα. Τι να βάλε λίγο αυτό το πράγμα εδώ, δεν το ξέρω. Τι να κάνουμε έτσι με τα παπούτσια. Ρε, εδώ θα μείνουμε, Μίτσο. Εδώ θα μείσουμε. Θα μείσουμε. Τι εδώ θα μείνουμε τελικά. Λοιπόν, η απόφαση πάρθηκε. Θα ψήσουμε σίγουρα εδώ. Μπορεί και να μείνουμε. Το location απίστευτο. Highlands παντού. Εκεί έχει μια λίμνη. 5 δέντρα, κανείς δεν ξέρει γιατί. Τι είναι αυτά τα δέντρα, nobody knows. Πάνω εκεί έχει χιόνια. Τι location είναι αυτό. Απίστευτο location και φυσικά πάντα βρίσκουμε το πιο απίστευτο location για να κάνουμε τι, Γιώργο. Ρίξε το κομμάτι. Μίτσο μαγειρέματα, Μίτσο μαγειρέματα, Μίτσο μαγειρέματα στα Highlands στη Σκωτίας. Πού είσαι εμάς τώρα? Πού είμαι, όπως βλέπετε κάθε χρόνο τα τροχόσπιτα βελτιώνονται, αλλά η ψησταριά μικραίνει. Τι είναι αυτό εδώ? Δεν ξέρω, μια λαμαρίνα. Έχουμε και άλλα ψησταριά σε αυτό. Δείτε λίγο τι πουλάνε. Αυτό εδώ είναι μια έτοιμη ψησταριά με λιλιπούτια ποδαράκια και μέσα έχει και κάρβουνα έτοιμα. Παίρνεις αυτό και απλά ψήνεις. Δεν είμαστε τίποτα αδύναμοι. Τέλειο. Τι έχουμε αγοράσει? Απέσιο κοτόπουλο. Τρώει ο Άλεξ. Μάστορα, τι λες για το κοτόπουλο? Ό,τι ψήσω εγώ, είπαμε καλό θα βγει. Έτσι είναι. Έχουμε μπριζόλες αρνίσκες. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ lamb steaks. British λέει pork belly. What the fuck?
πάρει για τον Άλεξ να το βάλει όπως είναι να ψηθεί κάτι πατάτες. Ουχ, πότε θα γίνουν οι πατάτες μου! Εδώ έχουμε πάρει την βρετανική βερσιόν της πανσέτας που είναι pork lion. British lamb chops. Θα κάνουμε πάσχια. Σου αρέσει η μάστορα. Μου αρέσει, ναι. Εν τω μεταξύ, δες λίγο τι κουλό έχει το υψισταριά. Δεν είναι flat κάτω. Μου κάνει αυτές τις μικρές πυραμιδούλες μέσα. Είναι τόσο ρηχή που δεν θα χωρέσουν καν τα κάρβους. Να το παίξει DJ με δύο deck. Θες να ψήσω σε δύο. Ναι, ρεσί, θα έχει πλάκα σε δύο. Έστω να βάλουμε τις πατάτες στο ένα. Άντε, ψήσουμε με δύο. Πάρε τα σκουπίδια. Πλέον δουλεύω εγώ. Θες να δουλεύω κι εγώ όπως εσύ, να δεις. Πασχάλη, τι γίνεται. Δεν ξέρουμε καν αν είναι ο Πασχάλης. Εγώ δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω αυτή τη στιγμή. Έχουμε προσλάβει άλλον, απλά σας τον δείχνουμε σιγά. Εγώ προσπαθώ να κάνω υπομονή μέχρι να μπορώ να ξαναπάρω χάπι. Τώρα δεν έχει καταλάβει πώς δουλεύει φωτιά ο Μίτσος. Δεν ξέρει ακριβώς πώς θα βάζει φωτιά. Αυτό που ξέρει είναι ότι πάρα πολύ είναι όπλωμα και προσάρμοστο που μπορεί να βάλει φωτιά οτιδήποτε. Με τη φωτιά αναμένει και την προετοιμασία να έχει τελειώσει, είχε έρθει πλέον η ώρα να ξεκινήσουν και επίσημα τα. Μίτσο μαγειρέματα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σου, Μάστορα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα μαγκάλι. Παύλα Μίτσο μαγειρέματα. Μίτσο... Καλώς σε βρήκαμε, Μάστορα. Πού? Στα Highland. Jessica Highland. Έτσι, φέτος τα Μίτσο μαγειρέματα έχουν εξελιχθεί και έχουμε το δικό μας set barbecue. Δείξε μας, Μάστορα. Έχουν τη φάτσα μου πάνω, μοιάζει full τέλεια με εμένα. Λοιπόν, όποιος την αγοράσει θα πάρει μια ultimate τσιμπίδα. Δες εδώ, δες. Wow. Μεταλλικιά. Oh. Αυτό πιάνεις, αυτό πιάνεις τις πασετούλες, τσακ τσακ, τις γυρίζεις και δικαίγεσαι. Σαν εμένα το χαζό τόσο καιρό με ένα πυρουνάκι που δεν με δίνανε την τσιμπίδα μου. Τώρα πλέον έχω. Λοιπόν. Την άλλη μια. Ναι. Βγαίνω από την άλλη, μην τα κάνετε από εκεί. Εγώ δείχνω τι δεν πρέπει να κάνετε. Γι' αυτό βολεύει πολύ. Εκείνο τι ήταν, πυρούνα. Δεν μας είπε την πυρούνα. Ναι, μια πυρούνα ήταν. Πες μας λίγο, πράγματα. Χρησιμοποιήστε την όπως σας βολεύει, την πυρούνα. Μπορείτε να τσιμπάτε πράγματα και να τα γυρίζετε. Μα αυτά θα ψήνουμε σαν εσένα. Ακόμα καλύτερα. Και εδώ έχουμε αυτό το οποίο βολεύει πάρα πολύ για μπιφτέκια. Ειδικά αν είναι flat. Και τι λεπτομέρεια έχει αυτό. Έχει τη μάπα μου εδώ γραμμένη με λέιζερ. Έχει λόγκο Μίτσο μαγειρέματα πάνω. Κάτσε λίγο, Μάστορα, να το δούμε. Απίστε. Wow. Είναι μια πολύ 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 μικρή μάπα, μικρό βαγιάτα. Τώρα θα μπορώ και εγώ να ψήνω σαν τον Μίτσο. Το μόνο που μου έλειπε είναι η συλλογή Μίτσο μαγειρέματα. Οποιοςδήποτε άνθρωπος κάσει μύτη με τσαντάκι για μπάρμπεκιο θα πούνε αυτός ξέρει να ψήνει. Γενικά τα μητσομαγειρέματα δεν είναι ότι απλά γίνονται κάθε φορά σε τροχόσπιτο, γίνονται και σε πιο δύσκολο μέρος. Αυτή τη φορά έχουμε πολύ κρύο αέρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε λίγο βροχή και αέρα. Μάλλον την προηγούμενη ήταν χειρότερο. Πώς πάμε, Μάστορα? Σούπερ, φέρε ένα πιάτο. Όπα, τι γίνεται εδώ, καλέ, έτοιμα είναι. Πολύ λάθος το κάνεις. Oh no. Μα πριόνι. Πριόνι. Μόνο. Πορκ μπέλι δεν παίζει. Καραμέλα είναι. Καραμέλα. Λοιπόν, δοκίμασε και τον Μπριζολίδη να δούμε τι λέει. Κοτόπουλο βάλω. Εσύ δεν περιμένεις με τα κοτόπουλα. Βάλε πιο μαλάκα ένα φιλέ. Του βάλω ρε πλάκα τώρα. Καλό και το πορκ μπέλι. Αλλά η πανσέτα ήταν πα. Φάνηκε η γεύση από το set barbecue με μαγειρέματα και από κάποιο τρόπο. Έχουμε φάει την πρώτη γύρα, λίγο μικρή ψηταριά. Αλλά φοβερά κρέατα. Παρόλο που τα έχουμε πάρει από το σούπερ μάρκετ Tesco. Τρομερά. Για να βρει τέτοια κρέατα στην Ελλάδα, έχει γνωστό που έχει γνωστό ένα χασάπι που θα σου φέρει τα καλά. Και εδώ απλά πήγαμε σαν σούπερ μάρκετ και τα πήραμε. Τρώνε κάτι. Ζωντανό. Γιατί κάνει ήχο. Ο Πασχάλης κάθεται μέσα. Εντάξει, μόλις πήρε φάρμακο, ελπίζω να τον πιάσει σε λίγο. Δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Είμαστε και εδώ δίπλα στη φωτιά. Η φωτιά σε δίνει και ζεστασιά, σε δίνει και φαΐ, όλα αυτά δει. Πήμα. Πήμα. Φάει και πες. Άλεξ εδώ τρώει πατάτες. Οι πατάτες έχουν γίνει όνειρο. Τα κρέατα δεν με πολύ αφορούν, αλλά ο Μίτσος έχει κάνει καλή δουλειά. Μία ψηταριά, δύο τα έχουμε φάει σχεδόν όλα. Μίτσο, ευχαριστημένος με την απόδοσή σου. Ναι, αρκετά. Το σετ Μίτσο μαγειρέματα απέδωσε τα αναμενόμενα. Ναι, και πολύ περισσότερο μπορώ να πω.
Τέλεια. Πρέπει να βγάλω κάποια στιγμή και μετσομαγειρέματα ψισταριά. 6 μέτρα θα είναι. Περιμένουμε ο Μπασχάλης να βγει σαν τον κύριο την Πεντηκοστή. Πότε βγήκε. Κοίτα, πρακτικά ζούμε όντως στο Πάσχα. Τρώμε αρνί και περιμένουμε να αναστηθεί ο Μπασχάλης. Δεν πεινούσα μέχρι που λύσαξε. Μέχρι που πλήσετε πόνο και είσαι κανονικός άνθρωπος. Με τον κορονοϊό δεν μου κόπηκε όρεξη ένα δευτερόλεπτο. Εγώ του λέω 39 και παράγγειλα βάφλα. Και παρόλα αυτά σε θερμιδικό έλλειμμα. Το ελάφι. Θέλεις να το μοσχάρι. Δεν μου αρέσει το τέτοιο. Και το αρνί θέλεις να το μοσχάρι. Το μπαχάρι θέλει λίγο. Κατάλαβε. Το μαζονάκι. Καλά είναι. Με τις μαγειρέματα εγκρίνεις. Να αγοράσει ο κόσμος το barbecue set. Χριστί, είσαι πολύ δυνατός ψήστης. Και στο λέω πλέον γιατί από την προηγούμενη φορά έχω κι εγώ εμπειρία στο ψήσιμο γιατί ψήνω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι έχω πάρει και το καλύτερο γλυκό προσωπικά που έχω φάει ποτέ. Το strawberry trifle. Ωραία, τι θα κάνουμε τελικά, θα μείνουμε. Εγώ ψηφίζω ναι. Ναι. Ποιο ναι. Πάτησα την κάμερα και τη στιγμή να γράφει εδώ στο trifle και δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν ορμήξει τα λιοντάρια. Μου ξέχασα και αρρώστηκες και τα πάντα. Ω Παναγία μου. Μίτσο, πώς φάνηκε. Πολύ δυνατό. Πολύ καλό. Βέβαια, οι άλλοι του άρπαξαν. Έχω φάει 3 κουταλιές, οι άλλοι έχουν φάει 15. Έχει αργήσει ήδη. Όποιο δεν τρώει γρήγορα δεν τρώει καθόλου. Μετά το τράιφλ, ξεραθήκαμε στον ύπνο σε ένα τροχόσπιτο με 0 θέρμανση. Το αν καταφέραμε να επιζήσουμε θα το μάθετε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, με τον Πασχάλη αναπολούμε τις εποχές που ήμασταν φέτες. Μην το δείχνει. Είναι κάτι έξτρα που πήρα το καλοκαίρι. Είναι τα έξτρα που πήρα το καλοκαίρι. Όλα τα καλοκαίρια. Έρε να μας βλέπατε το 2009 να κάνουμε εκπομπή. Φέτε είμαστε. Φέτε. Όταν... Όσο υπήρχε το 2 μπροστά από την ηλικία. Όχι το 2. Ποιο? Το μπιδέ.